κάποιοι εργολάβοι είχαν προσφύγει στο ΣΤΕ και πλέον δεν έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε νέες συμβάσεις. Η ιστορία ξεκινάει τα τρία τελευταία περίπου χρόνια, όπου η πολιτική ηγεσία αποφάσισε να κάνει δύο πράγματα σε ό,τι αφορά το προσωπικό της καθαριότητας, της εστίασης, της σύντησης και της φύλαξης. Το πρώτο ήταν να διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον και το δεύτερο ήταν να επέλθει η κανονικότητα στις εργασιακές σχέσεις με αυτό το προσωπικό, οι περισσότεροι των οποίων εργάζονταν με συνθήκες γαλέρας. Έτσι λοιπόν, μια σειρά υπουργικές αποφάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις ήταν προς την κατεύθυνση της δυνατότητας τα νομικά πρόσωπα, τα νοσοκομεία να συμβάλλονται απευθείας με αυτούς τους εργαζόμενους. 70 περίπου νοσοκομεία σήμερα που συζητάμε έχουν κατορθώσει πραγματικά να απελευθερώσουν εντός εισαγωγικών τους εργαζόμενους αυτούς από τον κλειό των εργολάβων. Υπήρξαν όμως και κάποια νοσοκομεία, περίπου 30 με 40 τον αριθμό, τα οποία μέχρι τώρα που μιλάμε δεν το είχαν κατορθώσει, ακριβώς διότι οι εργολάβοι είχαν προσφύγει και είχαν ζητήσει και είχαν πετύχει να γίνει ανακοπή αυτών των αποφάσεων και έτσι να συνεχίσουν οι εργαζόμενοι να είναι όμοιροι. Λοιπόν, το ξαναπούμε λίγο πριν το τέλος του χρόνου. Για να μας βοηθήσετε και οι δύο για να το καταλάβουμε. Ναι. Μέχρι τώρα λοιπόν τα νοσοκομεία έπαιρναν έναν εργολάβο, τον Μερτζάνη, ο οποίος είχε από κάτω 50 άτομα στην υπηρεσία του ως στην αρμοδιότητα του καθαρισμού ή της σύντησης ή της φύλαξης του νοσοκομείου. Πληρώνονταν από το κράτος, ας το πούμε χοντρά-χοντρά, ο εργολάβος έπαιρνε ένα ποσό και ένα μικρότερο προφανώς ποσό το έδινε για τη μισθοδοσία των εργαζομένων, το υπόλοιπο ήταν το κέρδος του, σωστά. Τώρα εσείς με το νέο καθεστώς τι κάνετε, προσλαμβάνετε το προσωποποιώ τώρα για να το κάνουμε λίγο πιο απλό. Απευθείας αυτόν ο οποίος θα καθαρίσει το νοσοκομείο ή θα είναι στην υπηρεσία φύλαξής του. Και αυτό λοιπόν εκτός από εξοικονόμηση δαπανών για το κράτος που είναι ξεκάθαρο γιατί γίνεται και πώς επιτυγχάνεται, έχει και μεγαλύτερα οικονομικά ωφέλη για τον εργαζόμενο. Ή παίρνει τα ίδια που έπαιρνε και με τον εργολάβο. Όχι. Οι εργαζόμενοι κατά το πλείστον παρουσιάζονταν από τους εργολάβους ως απασχολούμενοι μερικής απασχόλησης, ενώ τις περισσότερες φορές εργάζονταν πολύ περισσότερες ώρες του 8ωρου. Το πρώτο ήταν αυτό. Δεν πληρώνονταν επιδόματα, δώρα, υπερορίες κλπ. Τρίτον, πολλές φορές η ασφάλισή τους ήταν ελλιπής ή ήταν σε κατηγορίες οι οποίες ήταν είχαν φθηνότερο κόστος για τον εργολάβο. Yeah. Σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν πλήρη εργασιακά δικαιώματα και εξομοιώνονται επί του εργατικού δικαίου με όλους τους άλλους εργαζόμενους. Αυτό μάλιστα που μας περιγράφεται προφανώς θα φέρει μία λύση και θα αποδεσμεύσει από καταστάσεις τις οποίες παρακολουθούσαμε επί χρόνια. Από την άλλη όμως είδαμε και χθες καθαρίστριες έξω από το Υπουργείο Υγείας να διαμαρτύρονται και να θέλουν να κρατήσουν τη θέση τους, αυτή τη θέση εργασίας που έχουν. Γιατί λήγουν αυτές οι συμβάσεις, τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση? Ακούστε. Είναι εντελώς διαφορετικό αυτό το οποίο ζήσαμε χθες στο Υπουργείο. Εν ολίγης, οι εργαζόμενες που είδατε χθες έξω από το Υπουργείο είναι αντισυμβαλόμενες νομικών προσώπων. Η σύμβασή τους δεν είναι δηλαδή υπό τους εργολάβους. Η σύμβασή τους λοιπόν λήγει κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι και από το νόμο δεν μπορεί αυτοδίκαια να παραταθεί, δεδομένου ότι έτσι θεμελιώνουν δικαίωμα μονιμοποίησης. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι νέα διαγωνιστική διαδικασία με ειδική μοριοδότηση των ανθρώπων οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία στα νοσοκομεία που έχουν εργαστεί για να μην χάσουν τη θέση τους, για να μπορέσουν υπογράφοντας νέες συμβάσεις να συνεχίσουν να απασχολούνται. Θα ξαναμπούν οι ίδιες δηλαδή, θα ξαναπάρουν τη δουλειά τους. Ναι, πες Ηλία, πες το, βάλτε το Ηλία, το θέμα. Έχουν βάλτε δικαίωμα να καταθέσουν τα δικαιολογητικά και με τη μοριοδότηση που ο νόμος ορίζει να συνεχίσουν να εργάζονται από τη στιγμή που η προϋπηρεσία μοριοδοτείται ειδικά.
Ηλία, πες. Στο μεσοδιάστημα, κύριε Γεωργόπουλε, βέβαια, στο μεσοδιάστημα, μπορεί να υπάρξει κάποια δυσλειτουργία στα νοσοκομεία, δηλαδή φεύγουμε από τον εργολάβο τώρα πλέον με τη δικαστική απόφαση. Προσλαμβάνουμε για πείτε. Καμία. Θα σα φέρω το παράδειγμα του νοσοκομείου, του κρατικού νοσοκομείου της Νίκαιας, όπου ως διοικητής και στο νοσοκομείο αυτό, πριν ακόμα βγει η τελεσίδικη απόφαση ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, είχα λάβει απόφαση ότι λήγοντας η μηνιαία σύμβαση που υπήρχε με τον εργολάβο και η οποία όλος τυχαίως αύριο λήγει, από την Κυριακή το πρωί όλες οι κυρίες οι οποίες εργάζονται, 129 τον αριθμό, θα μισθοδοτούνται από το νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν έχουμε λάβει όλα εκείνα τα μέτρα, υπογράφουμε τις συμβάσεις, αναλαμβάνουμε τις εργαζόμενες, αύριο λήγει η σύμβασή τους με τον εργολάβο και από την Κυριακή 24 του μήνα οι κυρίες αυτές θα έχουν ατομικές συμβάσεις εργασίας με το νοσοκομείο χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε δυσλειτουργία. Κύριε Γεωργόπουλε, αυτό μας είπατε ισχύει για το Γενικό Καθαρικό Νίκαιας. Θέλω να μου πείτε το εξής. Αυτές οι καθαρίστριες, αυτές οι καθαρίστριες των οποίων οι συμβάσεις λήγουν το καλοκαίρι. Αυτές που διαμαρτύρονταν χθες. Mm-hmm. Πότε θα μπορέσουν να ξαναμπούν στα νοσοκομεία. Και αν μέχρι να μπουν στα νοσοκομεία, γιατί λήγει το καλοκαίρι. Θα είναι αυτομάτως η διαδικασία. Πρέπει να πάμε ξανά σε διαγωνιστικό, σε διαγωνισμό. Πόσο καιρό θα μείνει. Να σας το πω απλά. Ναι. Υπάρχει ούτε ώρα. Ναι. Υπάρχει το Προεδρικό Διάταγμα 164, το οποίο ορίζει περιοριστικά ότι μία σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα 2 έτη, διότι τότε θεμελιώνεται δικαίωμα μονιμοποίησης. Άρα οι διοικήσεις των νοσοκομείων είναι υποχρεωμένες πρώτης λήξεως της διετίας να κάνουν τη διαγωνιστική διαδικασία εις τρόπον ώστε αυτές που θα επιλεγούν και που οι περισσότερες θα είναι από αυτές που σήμερα υπηρετούν την επόμενη μέρα της λήξεως της τρέχουσας σύμβασης να έχουν υπογράψει και να συνεχίσουν αδιάλειπτα. Αν είναι για άλλα νέα διαδικασία, δηλαδή δεν θεμελιώνεται δικαίωμα, λέτε εσείς. Οπότε αναδιετία θα υπάρχει μια νέα διαδικασία. Είναι νέα σύμβαση, νέα διαγωνιστική διαδικασία. Ναι. Οπότε υπάρχει η δυνατότητα να συνεχίσουν. Ξανά θα το πιάσουμε και λίγο. Αυτό υπήρξε πρόβλεψη από το Υπουργείο Υγείας, από τους υπουργούς, διότι στο παρελθόν έλεγε ο σχετικός νόμος ότι θα έπρεπε μεταξύ 2 συμβάσεων να υπάρχει μία χρονική διακοπή 3 τουλάχιστον μηνών. Αυτό τώρα έχει επιληθεί και συνεχόμενα μπορούν να απασχολούνται. Να το ξαναπιάσουμε λίγο από την αρχή για να το μαζέψουμε, το να κάνουμε το μάζεμα κλείνοντας. Ας θεωρήσουμε τώρα... Δεν είναι αυτός ο αριθμός, αλλά έτσι για να το πιάσουμε. Ότι οι εργολαβικές εταιρείες απασχολούσαν 100 άτομα για τη φύλαξη, την καθαριότητα και τη ζήτηση. Αλλά όπως είπατε, τους είχαν σε χειρότερες συνθήκες, σαν ορομής τους, σαν. Τώρα λοιπόν, με τις νέες συμβάσεις, θα προσλάβετε και τα 100 άτομα, το σύνολο του προσωπικού, τον ίδιο αριθμό, ή χρειάζονται πια 70, 50, 40, 80. Και επίσης θα είναι τα ίδια πρόσωπα, αν θεωρήσουμε δηλαδή ότι ο εργολάβος είχε τον Ηλία, τον Νίκο, τη Μάριον, εμένα. Εσείς θα προσλάβετε και τους 4 τα ίδια ακριβώς πρόσωπα, ίδιος αριθμός, ίδια πρόσωπα. Είναι πολύ σημαντικά τα ερωτήματά σας. Λοιπόν, εντάχει και ξεκάθαρα, θα προσληφθεί το σύνολο των υπηρετούντων σήμερα, ούτε ένας λιγότερος. Θα μου πείτε... Και πώς γίνεται οι άνθρωποι αυτοί να είναι κανονικά αμοιβόμενοι και την ίδια ώρα να εξοικονομεί χρήματα το ελληνικό δημόσιο. Αυτονόητα ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο περιθώριο το οποίο καρπώνονταν ο εργολάβος και όχι οι εργαζόμενοι. Εδώ ισχύει το αντίστροφο. Απασχολείται ο συνολικός αριθμός των κυριών οι οποίες ήταν υπό τους εργολάβους, σωστά αμοιβόμενες, και ταυτόχρονα υπάρχει και εξοικονόμηση πόρων. Να σας φέρω το παράδειγμα του Ευαγγελισμού, ο οποίος έχει 2 εκατομμύρια εξοικονόμηση κατ' έτος. Αυτά τα εκατομμύρια δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να προσλάβουν συμπληρωματικό επικουρικό προσωπικό
για να καλύψουν και άλλες ανάγκες που λόγω της κρίσης δεν υπήρχε το απαιτούμενο προσωπικό. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Γεωργόπουλε. Άρα, λοιπόν, ο εργολάβος που είχε το κομμάτι της καθαριότητας, λέτε, είναι εξοικονόμηση 2 εκατομμύρια κατέτος. Έβαζε στην τσέπη του, λέτε, ας πούμε 2 εκατομμύρια ως κέρδος. Αφού λέτε ότι οι εργαζόμενοι πια, μάλιστα, θα αμείβονται καλύτερα από αυτό ότι πριν. Αποδεικνύουν, ναι. Αυτό αποδεικνύουν οι οικονομοτεχνικές μελέτες, που είναι και προαπαιτούμενο του νόμου. Ότι για να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε ένα όφελος από τα χρήματα τα οποία δαπανούσε το κάθε νοσοκομείο προς τον εργολάβο. Όταν λοιπόν προσλαμβάνουμε το σύνολο αυτού του προσωπικού, το πληρώνουμε κανονικά και ταυτόχρονα έχουμε και μία εξοικονόμηση. Κύριε Γεωργόπουλε, και ο κύριος Τσίπρας πήγε στην αίθουσα για την συνάντηση. Έχουμε εικόνα ζωντανά από τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα το παρακολουθούμε, δεν έχει τελειώσει η Σύνοδος Κορυφής. Απλώς μία εικόνα μεταδώσαμε. Συνεχίζουμε εδώ στο ρεπορτάζ. Κύριε Γεωργόπουλε, με συγχωρείτε. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι είναι προαπαιτούμενο του νόμου να υπάρχει κάποια εξοικονόμηση αποδειγμένη μέσα από οικονομοτεχνική μελέτη. Έτσι λοιπόν, όταν αποδεικνύεται ότι οι εργαζόμενες αυτές στο σύνολό τους απασχολούνται, αμείβονται κανονικά και επέρχεται και αυτή η εξοικονόμηση, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπήρχε ένα κέρδος το οποίο δεν πήγαινε στους εργαζόμενους αλλά στις τσέπες των εργολάβων. Αυτή η εξοικονόμηση έχει τη δυνατότητα η διοίκηση, η κάθε διοίκηση του νοσοκομείου να τα χρησιμοποιεί προσλαμβάνοντας και άλλο επικουρικό προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας των νοσοκομείων. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεωργόπουλε, να είστε καλά. Ηλία, ευχαριστούμε.